Πάμε για ακόμα μία άσκηση, η οποία λέει τα εξής. Καθίστε σε αυτήν, να κάνω πρώτα το σχήμα, για να καταλαβαίνουμε ακριβώς τι γίνεται. Λοιπόν, από ό,τι βλέπετε έχουμε ένα κύκλωμα, σας διαβάζω λοιπόν τώρα την άσκηση, το οποίο λέει «Πευθύνωμος όμως κατά πάντα της ουδενής διάταξης είναι χημικός, έλειψον 1 μέτρο, ομική αίτηση ασυλό 1 ίσον 4 ο, και βρίσκεται τον ολόκληρος μέσα στο ομογενές μαγνητικό πεδίο, το οποίο έχει ένταση 0,54. Του οποίου δυναμικέ γραμμέ σχηματίζουν γωνία 30 μοίρε με το ευθύναμα ο. Ωραία. Σε σειρά με ένα κόκκα λάμδα εκτό του ομογενού μαγνητικού πεδίου είναι συνδεδεμένο ένα σολιδέ το οποίο έχει μήκο έλειψο 0,5 μέτρα με μη χίλιε σπήρε και ομική αντίσταση το 2 ίσο 2. Και ένα κυκλικό αγωγό με ακτίν α ίσο 0,1 μέτρα και αντίσταση ρο 3, 3 ώρα. Το κύκλωμα κλείνει με μια ηλεκτρική πηγή, η ΕΕ, εψιλον, η οποία έχει και εσωτερική αντίσταση ρο ίσον 1 ώρα. Ο αγωγός δέχεται δύναμη από το μαγνητικό πεδίο, η οποία έχει μέτρο έφυλα πλάς 0,5 νιούτων. Να υπολογίσει. Πρώτο, το μέτρο της έντασης του μαγνητικού πεδίου δημιουργεί κυκλικός αγωγός στο κέντρο. Άρα το βίντεο κυκλικό. Δεύτερο, το μέτρο της έντασης του μαγνητικού πεδίου δημιουργεί στο κέντρο του σωληνοειδούς. Βίντεο σωληνοειδούς. Και τρίτον, την ιέρα της πηγής και την ηλεκτρική ισχύ που παρέχει η ιέρα στο κύκλο. Και πέ ηλεκτρική που παρέχει η ιέρα στο κύκλο. Και μας δίνει ότι το ΚΜΗ είναι 10 στην 7η νιούτων ανά 5 τετράγωνο. Εντάξει, νομίζω ότι τα πράγματα είναι εύκολα. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι αρκεί να προσέξει την οδηγία λαπλάς που μας δίνει, από εκεί θα ξεκινήσουμε. Γιατί αν πάτε στον τύπο του κυκλικού, ΚΜΗ 2-2 τα διαρρώνει, θα έχετε το ρεύμα. Ωραία, οπότε λες πως το πρώτο ρεύμα. Θυμηθείτε τη μεθοδολογία, την έχουμε σαν βίντεο, δεδομένα ζητούμενα, σχήμα, γράφουμε τις εξουσίες του κεφαλαίου που δουλεύουμε, εξτρά δεδομένα, εδώ εξτρά δεδομένα. Πάω στον τύπο του Β, δεν έχω το Ι. Τι μου έδωσε, μου έδωσε την έφυλα πλάκα, γιατί μου την έδωσε για πλάκα, όχι. Δεν μου την έδωσε για πλάκα, μου την έδωσε για να δω το ρεύμα. Το οποίο ρεύμα κάνει 5 επί 10 στη μείον 1, το β είναι 5 επί 10 στη μείον 1, το l είναι 1, το νιούτον 31 το δεύτερο. Αυτά φεύγουν, το διπλώμα επάνω, αλλά το ρεύμα είναι 2 αμπέρ. Και αφού το ρεύμα είναι 2 αμπέρ, πάμε πάρα πολύ όρθα, είναι στον τύπο του κυκλικού, ΚΜΗ, 2 π, Ι, δια ρο, που το ρο εδώ πέρα είναι η ακτίνα. Μας την έδωσε α, αν θυμάστε. Οπότε πάει 10 στη μείον 7, 2π, 2 και το α που είναι 0,1 πάει 10 στη μείον 1, 4. Οπότε αυτό εύκολα κάνει 4π επί 10 στην 8η 4. Και
Το β του σωληνοειδούς θα είναι 4π κάπα μη μη επιδιώτα. Όπου ξέρουμε ότι στους σωληνοειδές το μη γράφεται μη προσέλι επιδιώτα. Ναι, ωραία. Απλά νομίζω ότι έβαλα λάθος έτσι τον αγωγό, αλλά όχι. Καλά τα έβαλα αυτό το μήκος στους σωληνοειδούς. Τέλος πάντων, να κάνετε πράξη εδώ, 4π επί 10 στη μείον 7η, η σπήρες είναι 1010 στην Κρήτη, το μήκος είναι 5 επί 10 στη μείον 1 και το γιώτα το βγάλαμε πόσο 2, θα βγει 4. Ωραία. Άρα το β του σωληνοειδούς είναι, περιμένετε, 4 πέμπτα κάνει 0,8, 0,8 επί 2 είναι 1,6π, 10 στη μείον 7η επί 10 στη μείον 3 και 10 στη μείον 4, 10 στη μείον 4 προς 10 στη μείον 1 επί 10 στη μείον 3, 4. Πάει και αυτό. Τώρα, πώς θα βρείτε το ΙΕ. Θα πάτε στον νόμο του όμοιου και στο δίκλαμα για το ίσον έψιλον προς ρο υλικό. Γράψτε στο ρο υλικό ότι έχετε και το ρο 2 και το ρο 3 και το ρο. Οπότε θα βρείτε χαλαρά και το ρο 1, συγγνώμη το αγού, την έψιλον, η οποία γίνεται και ρο 1 και ρο 2 και ρο 3 και ρο. Άρα αυτό κάνει 2 το ρεύμα, το ρο 1 είναι 4, το ρο 2 είναι 2, το ρο 3 είναι 3 και η εσωτερική αντίσταση ήταν 1. Βόλτ 4 και 2, 6, 9, 10, 2, 10, 20 βόλτ. ΙΕ και η ηλεκτρική ισχύ, φυσική δευτέρα δική γενική παιδεία μιλιά, έψιλον και γιώτα, δηλαδή 20 και 2, 40 βατ. Εύκολα. Ωραία. Πάει και αυτή, ευχαριστώ πολύ.